Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η φιλοσοφική θεολογική εκπομπή που μας βλέπετε σταθερά κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ μέχρι τις 12 και επίσης αύριο το πρωί, αύριο Σάββατο, στις 8 μέχρι τις 9 το πρωί μπορείτε να μας δείτε σε επανάληψη, να δείτε την αγαπημένη σας εκπομπή. Μία εκπομπή φιλοσοφικού και θεολογικού στοχασμού. Μπορείτε να επικοινωνήσετε και στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Βλέπετε το τηλέφωνο το 210-6832-706, που στο τηλέφωνο αυτό μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες για τα βιβλία τα οποία έχω γράψει, για τα θέματα των εκπομπών, ερωτήσεις, θέματα. Μάλιστα, έχουμε πολλά ερωτήματα. Σήμερα θα προσπαθήσουμε εδώ μαζί με τον κύριο Βασίλειο Αντζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής, να απαντήσουμε σε διάφορα ερωτήματα, στις ανησυχίες, στους προβληματισμούς όπου έχετε. Και ευχαριστούμε επίσης για την μεγάλη συμμετοχή που ενυπάρχει κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα αναλύσουμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το σκοπό της ζωής του ανθρώπου. Γιατί ζούμε, γιατί ανασένουμε, γιατί υπάρχουμε, γιατί ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας, ποια είναι τα στάδια της θέωσης, πώς μπορεί ο άνθρωπος να ανέλθει, να οδηγηθεί στο αγαθό, στον ουρανό. Όλα αυτά θα τα δούμε, θα τα εξετάσουμε στην πορεία της εκπομπής, θα δούμε τι λένε οι φιλόσοφοι, τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, τι λένε οι θεολόγοι. Πριν περάσουμε στον κύριο Αντζακλή και ξεκινήσουμε τη συζήτηση στο θέμα το οποίο έχει να κάνει, στο σημερινό θέμα που έχει να κάνει με τη θέωση του ανθρώπου, να δούμε λίγο τα βιβλία τα οποία έχω γράψει και αντλούμε στοιχεία εδώ κάθε Παρασκευή από την εκπομπή μας. Το πρώτο βιβλίο έχει να κάνει με την ουσία και την αθανασία της ψυχής. Η σχέση σώματος και ψυχής. Ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την πατερική θεολογία. Πώς μπορεί να γαλινεύσει, να ηρεμήσει κάποιος μέσα από το πέρασμα των αιώνων. Στο επόμενο βιβλίο, όπου εξετάζω τα θέματα αυτά μέσα από τον χρόνο, μέσα από την αξιοποίηση του χρόνου, τι λένε οι μεγάλοι φιλόσοφοι, τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι η έννοια του χρόνου στον αρχαίο φιλοσοφικό στοχασμό και στους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας. Το επόμενο βιβλίο είναι «Φύση και σιωπή στον Πλωτίνο», «Νεοπλατωνισμός, Πλωτίνος, επίδραση με τους πατέρες της Εκκλησίας, μέσα στη φύση τι βρίσκουμε, τι συναντούμε, τα μυστικά της φύσης». Ο Ηράκλητος λέει ότι η φύση αρέσκεται στο να κρύβει τα μυστικά της. Αποκωδικοποιώ ουσιαστικά σε αυτό το βιβλίο τους κώδικες της φύσης. «Φύση και σιωπή», λοιπόν, στον Πλωτίνο, ένας μεγάλος ιδρυτής του νεοπλατωνικού συστήματος. Περνάμε στο επόμενο βιβλίο, «Αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία». Το βιβλίο το οποίο μιλάει για τη σχέση αυτή των φιλοσόφων. Αναφέρω πολλά παραδείγματα, τους τρεις ιεράρχες. Αναφέρω παραδείγματα τον Ιουστίνο, τον Μάρτυρα και φιλόσοφο και άλλους πολλούς φιλοσόφους και πατέρες Εκκλησίας, πώς όλοι αυτοί μαζί οδήγησαν στο σημερινό αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, που βλέπουμε στη σημερινή εποχή. Και τέλος, το επόμενο βιβλίο μιλάει για τα θέματα της μεθοδολογίας και της φιλοσοφίας της ιστορίας, η ιστορία του τόπου μας, η γνώση της ιστορίας που πρέπει να έχουμε όλοι μας και πώς μπορεί η ιστορία αυτή του τόπου μας να μας βοηθήσει να έχουμε γνώσεις και να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματική και αντικειμενική ιστορία. Το σημερινό θέμα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχει να κάνει με τη θέωση του ανθρώπου. Κύριε Αντζακλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους όσοι μας ακούνε και όσοι έχουν την καλοσύνη να μένουν στην εκπομπή μας για να ακούσουν τη συνέχεια, διότι θα αποκαλύψουμε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά για τη σωτηρία του ανθρώπου και σύν της άλλης θα μας δοθεί ευκαιρία να διαβάσουμε και ερωτήσεις των ακροατών, οι οποίοι με τόσο ζήλο μας στέλνουν και τις κρατάμε για να τις απαντήσουμε. Να μην νομίζουν εκείνοι ότι θα χαθούν οι ερωτήσεις τους, θα απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις, αλλά σε ένα χρονικό διάστημα, ώστε να μην διαταράσει και ο χρόνος της εκπομπής. Βεβαίως, όλα αυτά θα τα δούμε και Αντζακλή. Ναι, λέγατε κάτι. Ναι, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Ξεκινάμε και θέτω έτσι κάποια θέματα στο σημερινό θέμα και στην πορεία θα μου έχουν δώσει από το τηλεφωνικό μας κέντρο από το 210-6832-706 τα ερωτήματα. Αλλά πριν περάσουμε τα ερωτήματα, να δούμε λίγο για τη θέωση του ανθρώπου. Μάλιστα. Να μας πείτε κι εσείς, όταν λέμε θέωση, τι εννοούμε. Μάλιστα.
να αποσαφηνίσουμε τους όρους αυτούς, διότι σκοπός της ζωής του ανθρώπου, σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, λέω αυτό και αμέσως δίνω σας δίνω τον λόγο, έχει να κάνει με την τελειοποίηση της ανθρώπινης φύσης, έχει να κάνει ουσιαστικά με την καρδιακή σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Όσο περισσότερο κοντά είναι ο άνθρωπος με το Θεό, τόσο περισσότερο αισθάνεται και μέσα του έχει μια ωραιότητα, έχει μια ομορφιά, γιατί είναι κοντά στο Θεό, κοντά στο αγαθό. Έτσι λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας μίλησαν για την καρδιακή σχέση, μίλησαν για την αγάπη του ανθρώπου με το Θεό και επίσης οι φιλόσοφοι που βλέπουμε να περνάνε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Ο Σωκράτης μίλησε, ένας βαρισίματος λόγος του Σωκράτη που είπε ότι ο άνθρωπος είναι ευτυχής όταν γνωρίζει τον εαυτό του. Ο Αριστοτέλης μίλησε για την τελειοποίηση της ανθρώπινης φύσης και ουσιαστικά ο άνθρωπος μπορεί να ανυψωθεί, να φτάσει ως τα κράσπεδα του Θεού και μέσα από, από αυτούς τους αναβαθμούς που θα αναλύσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα δούμε πώς μπορεί να αλλάξει τελείως και η ζωή μας. Βεβαίως. Και να αρχίσουμε από την προσπάθεια που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο για να βελτιώσει την εικόνα του απέναντι στον Θεό. Βλέπουμε πόσο άστοχο και καμιά φορά ανιαρό είναι να κάνουμε τον έξυπνο στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τι μπορούν να κάνουν για μας? Μετά από 20, 30, 40 χρόνια φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Κανένας δεν μας δώσει πιστοποιητικό ότι πάμε κάπου. Κανένας δεν θα μας χρησιμεύσει πια όταν φτάσουμε στο τελευταίο έσχατο στάδιο που θα καταργηθεί αυτή η ζωή και θα περάσουμε σε μια νέα κατάσταση, κύριε Φουντουλάκη. Επομένως, οι άνθρωποι ή να μας κολακεύσουν, ή να μας χειροκροτήσουν, ή να μας αγαπήσουν, καλά είναι όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, καλά. Εάν κανείς δεν παρασυρθεί από τα χειροκροτήματα των ανθρώπων και από οτιδήποτε άλλο, ας πούμε ότι είναι εκδηλώσεις ανθρώπινες. Όμως αυτές οι εκδηλώσεις ανθρώπινες δεν έχουν καμία αξία. Ποιος μπορεί να έρθει να μου πει εμένα ότι εγώ σου εγγυούμε, σου δίνω ένα χαρτί ότι θα σώσει την ψυχή σου? Κανείς δεν μπορεί να μου το πει αυτό. Και αν το πει, θα είναι αναφελής. Ο Θεός μόνο. Από το Θεό λοιπόν πρέπει να περιμένω εγώ την επιβεβαίωση, την επισφράγηση, τη θέωση δηλαδή, αυτό που είπατε προηγουμένως, τη συνεργασία. Και πώς γίνεται αυτή η θέωση? Δεν γίνεται με αυτοτελώς με τον άνθρωπο, όπως γίνεται στο βουδισμό. Ας το προσέξουμε αυτό, αγαπητοί φίλοι. Αλλά γίνεται με τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος αυτή η θέωση και με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτά δεν παρακάμπτονται. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος μόνος του να θεωθεί. Αυτό προσπάθησε να κάνει και ο Σατανάς. Να θεωθεί μόνος του, δίχως τη βοήθεια του Θεού. Και γι' αυτό απέτυχε παταγωδός. Να μην κάνουμε λοιπόν και εμείς το ίδιο και αποτύχουμε παταγωδός, αλλά να δώσουμε μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο θέμα της σωτηρίας της ψυχής μας και να πάμε στο Θεό με ταπεινοφροσύνη, να χτυπήσουμε την πόρτα της θεϊκής αγάπης του και να πούμε: είμαι ένας αμαρτωλός, είμαι ένας τελώνης, είμαι ένας ληστής, όπως ήταν ο δεξιός ληστής, ο μετανιωμένος, είμαι μία πόρνη, είμαι ένας ο οποίος αδίκησα τον τίτλο μου σαν άνθρωπος, δεν έκανα το σωστό αυτό που έπρεπε να κάνω στη ζωή μου, επομένως είμαι άστοχος, δηλαδή είμαι αμαρτωλός, και όπως συγχώρεσε στην πόρνη, τον τελώνη, τον Ζακχαίο και όλους αυτούς τους αμαρτωλούς, σε παρακαλώ, Κύριε, να συγχωρήσεις και εμένα. Για να φτάσουμε όμως στο ύψος αυτό, αγαπητοί φίλοι, και να πούμε αυτή τη λέξη, να μας συγχωρήσεις, πρέπει ήδη να έχουμε ταπεινωθεί. Να μην νομίζουμε ότι είμαστε κάτι πολύ σπουδαίο. Ο άνθρωπος, ο υπερήφανος, που δεν ταπεινώνεται, αυτός μοιάζει με τον Σατανά. Ο δαίμονας είναι εκείνος ο οποίος ουδέποτε, βεβαίως, κύριε Φουντουλάκη, ουδέποτε θέλει να μετανοήσει, ουδέποτε παραδέχεται την ήττα του απέναντι από τον Θεό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη από τον Θεό από το κακό αυτό που του έκανε, δηλαδή να τον αγνοήσει και να θελήσει να τον προσπεράσει, να τον υποσκελίσει. Ας μην καταντήσουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, αμετανόητοι κι εμείς όπως ο Σατανάς, αλλά να μετανοήσουμε, δηλαδή να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τίποτα σπουδαίο, μέσα από τα χέρια του Θεού βγήκαμε και από τον Θεό πάλι θα ορθοποδήσουμε και θα σταθούμε κάπου κοντά του. Τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι υποβοηθητικά. Βεβαίως. Αλλά πρέπει πριν από το στάδιο της θεώσεως να προηγηθεί το στάδιο της καθάρσεως, όπως έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή, ο άνθρωπος τι μπορεί να κάνει? Να καθαρίσει το νου και την καρδιά του από τα παράσιτα αυτά που έχουν κολλήσει σε όλη την προηγούμενη ζωή του, από τις κακές σκέψεις, τις μοχθηρές σκέψεις, από τη δειλία, από οτιδήποτε αμαρτία έτσι ο άνθρωπος έχει. Γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τις ίδιες αμαρτίες. Εν πάση περιπτώσει, άλλος πειράζεται περισσότερο σε αυτό, άλλος περισσότερο σε εκείνο κλπ. Να καταλάβουμε λοιπόν και μέσα από την Εκκλησία, μέσα από την Αγία Κοινωνία, μέσα από την
από τα μυστήρια της Εκκλησίας, που το σοβαρότερο μυστήριο που θα οδηγήσει στην Αγία Κοινωνία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εξομολόγηση, η ειλικρινής εξομολόγηση έμπροσθεν ενός πνευματικού. Και να σας πω και το άλλο. Συνήθως στην εξομολόγηση πάμε με ένα τρακ. Και είναι φυσικό να το πούμε αυτό. Ένας άνθρωπος πάει να πει εκεί πέρα τα ισόψυχά του, έτσι, δεν αισθάνεται και τόσο άνετα. Όμως ακριβώς αυτό, εκείνη τη στιγμή της ταπεινώσεως, είναι εκείνη τη στιγμή της ανόδου της ψυχής του ανθρώπου. Πόσο περίεργο πράγμα. Την ώρα που ταπεινώνεται ο άνθρωπος και λέει ότι εγώ έκανα εκείνο, 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 αυτή την άσχημη πράξη μπροστά σε έναν άλλο άνθρωπο, τον ιερέα, εκείνη την ώρα λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ανεβαίνει. Ανεβαίνει ψυχικά. Κερδίζει δηλαδή. Συγχωρούνται οι αμαρτίες του. Θα δείτε πολλούς όταν έρχονται από την εξομολόγηση να λένε: μου έφυγε ένα βάρος από πάνω μου και άλλος μου είπε ότι εγώ τώρα πετάω. Είμαι σαν πουλάκι και πετάω. Γιατί? Γιατί απαλλάχθηκε από αυτό το φορτίο των αμαρτιών, αυτό το άγχος, αυτό το πλάκωμα, το ψυχικό πλάκωμα που έχει ο άνθρωπος, ο οποίος έχει χρόνια να πάει στον ιερέα και να πει τα βάσανά του. Το μυστήριο της Εκκλησίας λοιπόν αυτό είναι βοηθητικό για την κάθαρση και τη θέωση του ανθρώπου. Ο Θεός εμφανίζεται βέβαια και στους Αγίους του, αφού πρώτα τους έχει χαριτώσει. Αυτή η επίσκεψη του Θεού στον άνθρωπο είναι ο αραβόνας της σωτηρίας του. Όταν επισκεφτεί, ήδη δηλαδή εμείς είμαστε όχι απριόρι, αλλά έχουμε την πρώτη επαφή με το Άγιο Πνεύμα δια του βαπτίσματός μας. Είμαστε υποψήφοι πρίγκιπες της Βασιλείας των Ουρανών. Υποψήφοι πρίγκιπες, κοντά στο Χριστό. Ξέρετε τι θα πει υποψήφιος πρίγκιπς. Είμαστε μέσα στη θεϊκή οικογένεια. Από τη στιγμή που πιστέψαμε, βαπτιστήκαμε και παρακολουθούμε τα μυστήρια της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν να μην απεμπολίσουμε, και δεν θα μακρηγορήσω περισσότερο, ναι. Να μην απεμπολίσουμε, αγαπητέ μου Γιώργο, ναι. Αυτή το εισιτήριο που μας δίνει ο Θεός και μας λέει, κάνε και εσύ ένα βήμα, εγώ κάνω 100 και έλα πιο κοντά μου. Αυτό το βήμα λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να το τολμήσει και να το κάνει. Θα βρει δυσκολίες. Θα βρει δυσκολίες πρώτα-πρώτα από τον κακό του εαυτό, τον μοχθηρό του εαυτό. Από τον εγωισμό του, θα αντιδράσει ο εγωισμός του, θα αντιδράσει το περιβάλλον του, ίσως οι γονείς του, ίσως οι από τα αδέρφια του, ίσως οι φίλοι του. Θα του πούνε τι πάνε να κάνεις τώρα, πας και εξομολογήσει, πας και στους παπάδες κλπ. Εκεί θέλει δύναμη. Θα αντιδράσει ο Σατανάς, θα του φέρει εμπόδια. Θα προσπαθήσει να του κάνει τη ζωή δύσκολη. Να το καταλάβει. Αν το καταλάβει όμως και πολεμήσει και ζητήσει από το Θεό να τον βοηθήσει, τότε ο Σατανάς μικραίνει και γίνεται από ένα λιοντάρι που λέτε, που βρυχάται ένα λιοντάρι, γίνεται ένα μυρμηγκάκι. Και επειδή μιλάμε σήμερα, κύριε Τζακλή, κυρίες και κύριοι, για το σκοπό της ζωής του ανθρώπου και να φτάσουμε στη θέωση, εννοούμε και πρέπει να καταλάβουμε, να διασαφηνίσουμε το σκοπό μας, γιατί ένα σημαντικό διαχρονικό ερώτημα της ανθρώπινης ψυχοπνευματικής ολότητας είναι γιατί ζει και γιατί υπάρχει, κάτι που εξέτασαν οι φιλόσοφοι που βλέπουμε τώρα την σχολή των Αθηνών, του Ραφαήλ, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη. Βλέπουμε τους μεγάλους γίγαντες της φιλοσοφίας που εξέτασαν τα θέματα αυτά. Ο Αριστοτέλης μίλησε για το μέσον μεταξύ των αρετών, να έχουμε ένα μέσο σε όλα τα θέματα. Ο Πλάτωνας μίλησε για τον κόσμο των ιδεών, μίλησε για το, για το όμορφο, για το ωραίο, την ωραιότητα του αγαθού. Μίλησε και ο Πλάτωνας και είχε μια πολύ σημαντική φιλοσοφία όπου επηρέασε μεταγενέστερους φιλοσόφους, είναι οι γίγαντες του πνεύματος. Επίσης, πρέπει να κατανοήσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι όταν εννοούμε σκοπό του ανθρώπου, εννοούμε τους στόχους. Ο Βολτέρος, ένας μεγάλος διανοητής που έδρασε και έζησε κατά τον διαφωτισμό, μας είπε ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να αφιερωθεί κανείς σε ένα στόχο, να βάζουμε ένα στόχο κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Ο Αριστοτέλης μίλησε για τους στόχους της ζωής, τα αίτια, η δημιουργικότητα. Ήταν πολέμιος του χριστιανισμού ο Βολτέρος όμως. Πάντα παίρνουμε τα όμορφα γενικότερα από όλους. Εντάξει. Γενικότερα μιλάμε για τους στόχους της ζωής, γιατί όταν μιλάμε για σκοπό, μιλάμε για στόχο. Ποιο είναι η στόχο, μιλάμε για δημιουργικότητα που αναφέρεται μέσα στις παραβολές, που μιλάει για τη δημιουργικότητα, την αξιοποίηση των ταλάντων και των χαρισμάτων. Επίσης, όλοι θυμούμαστε, κύριε Τζακλή και κυρίες και κύριοι, ότι ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας επιστολή μιλάει και τονίζει για το σκοπό αυτό που αναλύουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να βλέπει παντού το Χριστό, να βάλει το Χριστό, το Θεάνθρωπο, μέσα στη ζωή του. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί κάποιος να μιλάει για σκοπό, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Πατερική
παράδοση και να μην βάλει τον ίδιο τον Χριστό σε κάθε στιγμή. Άρα η καρδιακή σχέση, η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, λέγαμε και σε παλαιότερες εκπομπές ότι η προσευχή είναι η επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, εκεί δίνει και παραθέτει, δίνει την καρδιά του, παραθέτει όλους τους προβληματισμούς του. Είναι η τηλεφωνική επικοινωνία, όπως λένε οι θεολόγοι και οι διανοητές του χριστιανισμού, είναι η τηλεφωνική επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Ένας άλλος επίσης Άγιος, ο Όσιος Σεραβείμ του Σάροβ, μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, θέτοντας ότι το Άγιο Πνεύμα που είπατε κι εσείς παίζει σημαντικό και κυρίαρχο ρόλο στη ζωή της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν και στον κατά Λουκά Ευαγγέλιο, και τελειώνω και προχωράμε, στην το λόγο, μιλάει και για το ζήτημα του σκοπού της ζωής της Θεώσεως και λέει το απόσπασμα το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, «Ιδού η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί». Άρα λοιπόν παντού πρέπει να βλέπουμε τους Αγίους και επίσης να ασχοληθούμε, όπως είπε και ο Σωκράτης, με τον εσωτερικό μας εαυτό, να ανακαλύψουμε, να διερευνήσουμε το βάθος της ψυχής. Και για το βάθος της ψυχής, για το απίθμενο αυτό βάθος, τι πρέπει να κάνουμε για να ανακαλύψουμε την ψυχή μας, να την αξιοποιήσουμε. Έχω γράψει ένα βιβλίο, το οποίο μπορεί κάποιος να το δει, το βλέπουμε. Το βιβλίο ονομάζεται «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες της Εκκλησίας», που μιλάω μέσα από αυτό το βιβλίο που βλέπουμε στις οθόνες μας για τη σχέση σώματος και ψυχής. Πώς πρέπει να εξετάζουμε την ψυχή μας. Τη μεγάλη σημασία που έχει η ψυχή τονίζεται για τον θεάνθρωπο, ότι ουσιαστικά αν ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος χάσει την ψυχή του, δεν έχει ωφεληθεί και σε κάτι, κυρία Τζακλή. Είναι σημαντικό αυτό. Πώς λοιπόν, ρωτάει κάποιος φίλος, με ενημερώνουν, επειδή μιλάμε για την θέωση, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος στην καθημερινότητα, κυρία Τζακλή, για να γευτεί τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος, για όπως να γευτεί τις δωρεές του Άγιου Πνεύματος. Όπως ξέρετε, οι Ορθόδοξοι βιωτοί είναι ασκητικοί. Δηλαδή, δίχως άσκηση δεν πετυχαίνει τίποτα κανείς. Ούτε οι επιστήμονες μπορούν να πετύχουν τίποτα, κύριε Φουντουλάκη, δίχως άσκηση. Ο παπά. Ποιο λέτε? Ο παπ, το τεστ παπ. Ναι. Έτσι. Πώς τον λέγανε? Ο Παπα-Νικολάου. Επί 40 χρόνια παρατηρούσε τα κύτταρα στο μικροσκόπιο. Επί 40 χρόνια. Επί 40 χρόνια. Ναι, για να δει τις μορφολογίες, για να δει εκείνο, για να δει. Επί 40 χρόνια καθημερινά παρακολουθούσε. Δεν θα μπορούσε, αν δεν ήταν 40 χρόνια παρακολουθητής, να βγάλει αυτά τα συμπεράσματα που έβγαλε. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι αυτά τα πράγματα που βλέπουμε στους πολιτισμούς έχουν κατακτηθεί με μεγάλη προσπάθεια. Ο Έντισον, ο ένας, ο άλλος που βγάλε το αερόστατο, το αεροπλάνο κλπ. Κάνανε χιλιάδες δοκιμές. Όταν ακούς Boeing 375, ναι, είναι το 375ο μοντέλο, ναι, που έχει βγει. Δηλαδή έχουν βγάλει άλλα τόσα μοντέλα και τα βελτιώνανε, γιατί βρίσκανε ελαττώματα σε κάθε μοντέλο. Θέλω να πω ότι η μεγάλη προσπάθεια χρειάζεται και στην πνευματική ζωή. Είναι η άσκηση, η πρακτική. Με ρωτήσατε τι μπορούμε να κάνουμε για να μπούμε σε αυτή την πρακτική, ναι, άσκηση. Ναι. Και θα σας πω απλά. Ναι, πείτε μας. Είναι δυνατόν να παραλύσουμε τον εκκλησιασμό όταν χρειαζόμαστε να κάνουμε αυτή την υπέρβαση? Θα πρέπει να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Στην εκκλησία θα συναντήσουμε τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι πηγαίνουν και αυτοί εκεί, κάνουν και αυτοί το ίδιο, προσεύχονται με εμάς, ενώνουμε τις προσευχές μας, και η ενωμένη προσευχή είναι δυνατή προσευχή, έτσι. Γι' αυτό είπα και εγώ να καθιερώσουμε μια προσευχή, να προσευχηθούμε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, για τους Αμπαδαχού Ορθοδόξους, για τα δύσκολα αυτά χρόνια που έρχονται, να καθιερώσουμε μια φορά το μήνα, μια φορά στους δύο μήνες, δεν ξέρω, το να αναλάβει η εκκλησία κατά κάποιο τρόπο, να έχουμε μια ώρα καθορισμένη που να μπορούμε να προσευχόμαστε για τα αδέρφια μας σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, θα το έλεγα αυτό, και βεβαίως απαραίτητη είναι η γνώση της Αγίας Γραφής σε αυτή την περίπτωση. Διότι, εάν δεν γνωρίζει κανείς την Αγία Γραφή, πώς θα γνωρίσει τον Χριστό, τι ήταν ο Χριστός και τι δεν ήταν? Μέσω της Αγίας Γραφής θα γνωριστεί ο Χριστός. Και μάλιστα από πολλαπλές αναγνώσεις και σκέψεις επάνω στα θέματα αυτά και από διάβασμα και άλλων συγγραμμάτων Αγίων εντρυφιστών και μελετών της Αγίας Γραφής. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Κρατάει μια ζωή κι αυτό. Στην προσευχή. Εάν δεν κάνουμε προσευχή, πώς θα επικοινωνήσουμε με τον Θεό? Η προσευχή να χωρίζεται σε δοξολογία, να δοξολογούμε το δόξαση, το δείξατε το φως, δόξα ανυψίς Θεό, αυτά που λέμε για το δοξολογικό μέρος της προσευχής. Και να ζητάμε κιόλας από τον Θεό εκείνα που μας συμφέρουν. Όχι μόνο λεφτά, ναι, και μόνο να περάσει το παιδί στο πανεπιστήμιο, αλλά και άλλα πράγματα τα οποία μας συμφέρουν. Όπως είναι η Βασιλεία του Θεού, και τα άλλα θα προσθεθούν, λέει. Ελεημοσύνη είναι μέσα σε αυτή την άσκηση. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει στον συνάνθρωπό του ένα ευρώ, έχει πρόβλημα αυτός ο άνθρωπος. Έχει μεγάλο πρόβλημα αυτός ο άνθρωπος. Γιατί δεν μπορεί να δώσει. Ναι. Και αν δεν μπορείς να δώσεις,
δεν μπορείς να έρθεις σε επαφή με τον άλλο άνθρωπο. Δείχνεις ότι αδιαφορείς για τον άλλο άνθρωπο. Δεν έχεις συμπαθητικά ρευστά με κάποιον άλλο άνθρωπο. Δεν επικοινωνείς. Όταν βλέπουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος πέφτει στον δρόμο και δεν λαχταρίσουμε και δεν κάνουμε και εμείς την κίνηση, αχ, έπεσε ο άνθρωπος, αυτό το πράγμα που κάνουμε, παραμείνουμε απαθείς και γυρίσουμε και φύγουμε, αυτό δείχνει ότι εμείς είμαστε απαθέστατοι στον πόνο του άλλου. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου ο άλλος άνθρωπος. Αν αρπάξουν την τσάντα μιας γυναίκας και δεν ενδιαφερθούμε να πάμε, αν πέσει κάποιος λιποθυμήσει και δεν πάμε να δούμε τι γίνεται, έστω να πάμε να δούμε. Να προσπαθήσουμε έχει κάτι, να φωνάξουμε ένα γιατρό. Ξέρω, ένα γιατρό, ρε παιδί μου, εδώ πέρα να βοηθήσει. Αν δεν τα έχουμε αυτά, αγαπητοί μου, ξεχάσατε. Ούτε χριστιανοί είμαστε, ούτε άνθρωποι καλά έχουμε φτάσει. Καλά κάνετε και τα θίγετε αυτά τα θέματα. Επομένως, γιατί τυχαίνουν αυτά τα φαινόμενα. Ναι. Και ελεημοσύνη, αγία κοινωνία, η νηστεία. Η νηστεία είναι όπλο για να μπορέσουμε να κατασυγάσουμε τα πάθη, τη σάρκα, η οποία καίει, ιδίως στους νέους, και φλογίζεται και δεν ξέρει τι να κάνει κι ο άλλος. Γίνεται σαν μενόμενο σταύρο ο άλλος. Πρέπει να είναι να θέματα, ξέρει, είναι σημαντικά, ναι, αυτά. Πρέπει θέματα να ξέρει η νηστεία τι δύναμη του δίνει η τροφή και τι αδυναμία του δίνει η τροφή και να την αερογουλάρει και να ξέρει πώς θα συμπεριφερθεί. Είναι γνώσεις, είναι άσκηση, είναι πρακτικά πράγματα τα οποία ο άνθρωπος πρέπει να τα κάνει, να τα συμβουλευτεί και να μπει σε έναν δρόμο. Στον δρόμο αυτό που δείξανε στον Ηρακλή, το δρόμο της αρετής και το δρόμο της κακίας. Να πάρει το δρόμο της αρετής. Γιατί ο δρόμος της αρετής βγαίνει κάπου καλά, βγαίνει στον παράδεισο, βγαίνει σε ξέφωτο, βγαίνει σε άνετη ζωή, ενώ ο δρόμος της κακίας μας οδηγεί πού? Στα βάραθρα και στην καλύτερη περίπτωση στη φυλακή ή στα ναρκωτικά. Στο θάνατο δηλαδή. Γιατί η αμαρτία σημαίνει θάνατος. Και θάνατος αμαρτία. Μην ξεχνάτε ότι οι πρωτόπλαστοι δεν ήταν να πεθάνουν, αλλά επειδή αμαρτήσανε πολύ απέναντι στον Θεό, ήρθε ο θάνατος σαν φάρμακο για να σταματήσει αυτή την αμαρτία την οποία εκδηλώσαν απέναντι στον Θεό, την παρακοή. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν παίζει μεγάλο ρόλο τώρα στην ιστορία. Ναι. Το Άγιο Πνεύμα ήταν εκείνο που φώτισε τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης να μιλήσουν για τον Χριστό. Ο Ισαΐας μέσω του Αγίου Πνεύματος φωτίστηκε και είπε: «Θα έρθει ο γιος της Παρθένου και θα τον προσκυνήσουν όλα τα έθνη, διότι θα είναι η προσδοκία των εθνών». Ναι. Αυτό δεν είναι μια απόδειξη ότι υπάρχει Θεός και δίνει στους ανθρώπους του, σε κάποιους ανθρώπους εκλεκτούς που ξέρει αυτός, τους δίνει τι? Τους δίνει πράγματα τα οποία γίνονται μετά. Και λέμε εμείς πώς το ήξερε ο Ισαΐας ότι θα γεννήσει μια Παρθένος και πώς ήξερε ότι το όνομά του θα είναι Ιησούς. Πώς θα ήξερε αυτά τα πράγματα? Μην προφητείς, ο Θεός ήταν Ισαΐα, που του τα έδωσε. Ναι. Δεν τα έβγαλε από το μυαλό του αυτός. Ναι. Μήπως και οι Άγιοι όταν θαυματοποιούν, όταν κάνουν θαύματα, οι Άγιοι λένε ότι εγώ το έκανα το θαύμα. Το όνομα του Χριστού, έλεγε ο Πέτρος, σε σήκωσε, της έλεγε τη Σταβιθά. Με το όνομα του Ιησού Χριστού σηκώθηκες, ναι, 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 από νεκρή που ήσουν και αναστήθηκες. Το όνομα αυτό σε ανέστησε, όχι εγώ με τις δικές μου δυνάμεις. Και είπε μάλιστα εκεί πέρα στο συμβούλιο που είχαν κάνει, λέει, τι κοιτάτε όλοι εμάς, λέει. Εμένα και τον Ιωάννη, τι μας κοιτάτε, λέει, όλοι, τι είμαστε εμείς, λέει. Μην λέμε, μας κοιτάτε, λέει, είμαστε τίποτα σπουδαίο, είμαστε θεοί εμείς. Ναι. Άνθρωποι είμαστε, λέει. Αλλά από την υπόσχεση του Χριστού που μας είπε ότι όταν θα προσέχετε στο όνομά μου θα γίνονται αυτά που θέλετε, αυτό βλέπετε τώρα, λέει. Βλέπετε την πραγματικότητα μιας προκηρύξεως, μιας υποσχέσεως που μας έδωσε ο Θεός, ότι θα κάνουμε κι εμείς θαύματα όπως αυτός και περισσότερα από αυτόν. Αυτό είναι όλο το θέμα, τους είπε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, Θεός υπάρχει, διότι υπάρχουν οι Άγιοι Του. Οι Άγιοι. Η απόδειξη του ότι υπάρχει ο Θεός είναι ότι οι Άγιοι Του θαυματουργούν. Θα θαυματουργούν μέσω του Θεού, μέσω του Ιησού Χριστού, μέσω της Παναγίας ή των άλλων Αγίων. Κύριε Τζεκλή, επειδή οδηγούμαστε σε ένα λεπτό περίπου στο διάλειμμα της εκπομπής, να ανακεφαλαιώσω λίγο και να γνωρίζουν οι φίλοι που μας παρακολουθούν τι θα δουν στο δεύτερο μέρος. Μιλάμε σήμερα για το σκοπό της ζωής του ανθρώπου. Ένα σημείο που πρέπει να αναλύσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρία Τζακλή, είναι το θεϊκό σχέδιο. Ουσιαστικά, αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, πολλοί τα χαρακτηρίζουν τύχη, άλλοι μιλούν και καλά κάνουν για την ύπαρξη του Θεού και το σχέδιο που πολλές φορές ενυπάρχει μέσα στη ζωή μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ενώ κάποιοι τα θέτουν που τίνουν περισσότερο στον ηλισμό ότι είναι τυχαία, ότι η κατάληξη του ανθρώπου είναι να πεθάνει και μέχρι εκεί. Εμείς λέμε ότι ο άνθρωπος είναι αιώνιος και αυτό, βέβαια, είναι σημαντικό. Όλα αυτά τα δούμε, αγαπητοί φίλοι, στο δεύτερο μέρος. Περνάμε στο διάλειμμα της εκπομπής. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλια Τζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Αγαπητοί φίλοι, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Μιλάμε σήμερα για το νόημα της ζωής του ανθρώπου. Η φιλοσοφία ουσιαστικά ξεκίνησε και έχει αφετηρία το διαχρονικό αυτό ερώτημα. Γιατί ζει και υπάρχει ο άνθρωπος? Έτσι ξεκίνησε η φιλοσοφία, η αγάπη του ανθρώπου για τη σοφία. Ο άνθρωπος ερεύνησε και συνεχίζει να ερευνά και να ψάχνεται ουσιαστικά για να βρει το απίθμενο βάθος της ψυχής, για να βρει τη σχέση του σώματος και με την ψυχή, σώματος και της ψυχής ουσιαστικά, να ανακαλύψει τον εσωτερικό του άνθρωπο, αυτό που είπε ο μεγάλος Σωκράτης, ότι ο ίδιος ο άνθρωπος μέσα έχει έναν θησαυρό, άρα πρέπει να ανακαλύψουμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Να δούμε λοιπόν, πριν περάσουμε στη συνέχεια αυτής της εκπομπής και μας πει ο κ. Τζακλής και δούμε έτσι επιγραμματικά και κάποια ερωτήματα, ναι, για το να δούμε πολύ γρήγορα, ναι, βεβαίως, για όλα αυτά τα θέματα είναι τα 5 βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής», κατά τους αρχαίους φιλοσόφους και τους πατέρες της Εκκλησίας, «Σχέση σώματος και ψυχής», «Μέσα στο πέρασμα των αιώνων», με Ηράκλειο, με προσοκρατικούς, με Σοκράτη, Πλάτων, Αριστοτέλη και πατέρες της Εκκλησίας. Το επόμενο βιβλίο είναι «Φύση και σιωπή», είναι η έννοια του χρόνου, πρώτο δεύτερο βιβλίο της σειράς. «Ο χρόνος, η κυκλικότητα, η γραμμική θεώρηση του χρόνου, η ευθύγραμμη πορεία του χρόνου, μέσα από τα γεγονότα, μέσα από τις εορτές», όλα αυτά εξετάζονται στο βιβλίο «Η έννοια του χρόνου και τα κοινά σημεία των δύο κόσμων, των πατέρων της Εκκλησίας και των αρχαίων φιλοσόφων». Το επόμενο βιβλίο, «Φύση και σιωπή στον Πλοτίνο». Μιλάω για τα θέματα του νεοπλατωνισμού, σιωπή, φύση, τι είναι το ένα, τι είναι ο νους, τι είναι η ψυχή, η διαίρεση του σύμπαντος κόσμου μέσα από τον Πλοτίνο και πώς επηρέασε τον Ιερό Αυγουστίνο, τον Οριγίνη και άλλους πατέρες της Εκκλησίας. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με θέματα της αρχαίας φιλοσοφίας και πατρικής θεολογίας. Μεγάλο μετέωρο. Εκεί βλέπουμε και συναντούμε διάφορες εικόνες από μεγάλους φιλοσόφους, τοιχογραφίες. Είδαμε νωρίτερα στις εικόνες που περνάνε από πίσω μας, τον Πλάτο και τον Αριστοτέλη μέσα από τις συνάρτηκες των ναών. Και επίσης και άλλα στοιχεία για τη σχέση αυτή της αρχαίας φιλοσοφίας και της πατρικής θεολογίας. Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφία της ιστορίας, πάλι θέματα που εξετάζει η φιλοσοφία της ιστορίας με τον χρόνο και πώς αξιοποιούμε την ιστορία και πώς σημαντική είναι η ιστορία του τόπου μας. Και κύριε Τζακλή, μιλάμε σήμερα λοιπόν για τη θέωση του ανθρώπου, για το νόημα της ζωής του ανθρώπου, για το θεϊκό σχέδιο που πολλές φορές είναι σημαντικό και πρέπει να μην κλείνουμε τα μάτια της ψυχής μας στα γεγονότα της καθημερινότητας, να τα εξετάζουμε αυτά, να τα ερευνούμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά επειδή θέλουμε και λίγο να απαντάμε και στα ερωτήματα των φίλων, ναι, πριν περάσουμε. Κάποιος ρωτάει... Για τον Will Durant μια στιγμή. Ναι, πείτε μας λίγο να πούμε στα ερωτήματα. Λοιπόν, ο Will Durant είναι Αμερικανός ιστορικός και φιλόσοφος, ναι, στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια. Και τώρα τι τονίζει αυτός, μετά από τόσα άλλα που είπανε. Ναι. Τονίζει τον επίλογο της παγκοσμίου ιστορίας. Ο ελληνικός πολιτισμός, μας λέει ο Durant, δεν απέθανε, αλλά μεταβιβάστηκε σαν πολιτισμό, σαν κληρονομιά πολύτιμη στα έθνη της Ευρώπης και της Ανατολής. Και κατακλείει την ομιλία του λέγοντας: «Κρίμα να αρνείται η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χριστιανικά στις ρίζες, αλλά μια αποχριστιανοποιημένη Ευρώπη, αποχριστιανοποιημένη Ευρώπη, ναι, δεν πάβει να έχει μέλλον. Θα πάψει να έχει μέλλον. Χωρίς Χριστό οι πολιτισμοί δεν χτίζονται, αλλά γκρεμίζονται». Βάλτε μια νοτελεία. Γενική διακήρυξη. Ναι. Η οποία έχει γίνει και από πολλούς άλλους. Μην νομίζετε ότι μόνο ο Αμερικάνος αυτός το είπε. Έτσι. Βεβαίως. Το έχουν πει και Γάλλοι, το έχουν πει και Εγγλέζοι, το έχουν πει πολλοί φιλόσοφοι. Ότι ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός είναι εκείνος ο οποίος θα διατηρήσει, ναι, την ανθρωπότητα σε καλή κατάσταση. Αλλιώς θα καταπέσουμε. Βάλτε μια νοτελεία και θα το αναλύσουμε. Και μάλιστα, πριν περάσουμε τηλεφωνική επικοινωνία, όπως έχουμε καθιερώσει εδώ κάθε Παρασκευή, κυρία Τζακλή και φίλες και φίλοι, την προηγούμενη φορά είχαμε συνδεθεί με Αμερική, με τον καθηγητή, ναι, ναι, τον κύριο Καμπισιόν, τον φίλο και συνεργάτη, ναι, στα πλαίσια της αλληλεγγύης και συνεργασίας με τηλεοπτικούς σταθμούς, με ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον πολύ καλό φίλο και συνεργάτη, τον κύριο Λάβρο Γιώτη. Αγαπητέ φίλε Λάβρο, τι κάνεις?
Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς και καλούς φίλους από τη Θεσσαλική Υγεία, από τη Λάρισα. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ με τον κύριο Ατζακλή, έναν εξαιρετικό φίλο, γιατρό της Γενικής Ιατρικής, και είμαστε στο στούντιο. Παρουσιάζουμε, γνωρίζεις το έργο μου, παρουσιάζουμε θέματα του πολιτισμού, της παιδείας, της φιλοσοφίας, της θεολογίας, γιατί όπως και εσύ που είσαι ένας εξαιρετικός παραγωγός του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, μέσα του Άστρα TV, θέλουμε λίγο να μας πεις την εμπειρία σου όλα αυτά τα θέματα, τα στίγματα που δίνεις και πώς αφουγκράζεσαι το σφιγμό του κόσμου. Ναι. Καλή μου φίλε Γιώργο, καταρχάς είναι χαρά και τιμή μου που σε γνωρίζω. Πριν πούμε για αυτά τα ωραία που πραγματικά έτσι ωραία θα τοποθετήσεις, θα πω για σένα ότι είσαι ένας άνθρωπος καταξιωμένος, με εσωτερική αναζήτηση, επιστημονική κατάρτιση, ευαισθησία ψυχής, ερευνητική σκέψη. Και είναι χαρά μου και τιμή που σε γνώρισα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε βάλει στο project να κάνουμε εδώ στη Λάρισα και στο Βόλο βεβαίως, μέσα από το Άστρα TV και από το Δημοτικό Ραδιόφωνο, έχει ανάγκη ο κόσμος. Έχει ανάγκη ο κόσμος σήμερα από πνευματική τροφή. Έτσι είναι. Γιατί δεν θέλω να αφιερήσω, ξέρω ο χρόνος είναι πολύτιμος και για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Εμείς έχουμε μια εκπομπή εδώ σαν Σύλλογος Ιστορίας, Τέχνης και Πολιτισμού στην πόλη της Λάρισας, την χάνω και πρόεδρος. Και κατατηρούμαστε ο τίτλος της εκπομπής με μύθος και αλήθεια και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Ναι. Και μιλάμε για πολιτισμό γιατί ο πολιτισμός περνά το κατόφλι του σπιτιού μας. Έτσι είναι. Το είναι το χαμόγελο των παιδιών μας, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Πες μας λίγο, Λάμπρο, για να ξέρει και ο κόσμος, έχεις μια εκπομπή στο ραδιόφωνο και μια εκπομπή στην τηλεόραση. Είναι στο ραδιοφωνικό σταθμό, το δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό της Λάρισας. Είναι κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6. Σήμερα είχαμε εκπομπή, είχαμε ένα δυνατό θέμα και να το βγάλουμε και στην τηλεόραση. Βεβαίως. Φέτος συμπληρώνεται τα 560 χρόνια από την άνοση της Κωνσταντινούπολης. Βεβαίως. Σημαντικό θέμα. Ναι, είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό το θέμα. Φτάσαμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη, βρήκαμε στοιχεία για να πούμε κάτι πολύ απλό. Ότι η πόλη δεν έπεσε από την Κερκόπορτα. Έτσι, έτσι. Βρήκαμε στοιχεία από χρονικογράφους τους 4 μεγάλους εκείνης της εποχής. Έτσι. Και καταλήξαμε ότι η Κερκόπορτα δεν ήταν η αιτία που έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Η αγαπημένη πόλη. Βεβαίως. Που σημαντικά θέματα και επίσης να υπενθύμισέ μας ότι και στην τηλεόραση ο Άστρα TV είναι Τρίτη βράδυ, 8 η ώρα. Είναι κάθε Τρίτη, ναι. Μπορεί να το δει κανείς και μέσω του Ιντερνετ, 8 με 9. Έχουμε βγάλει πολύ δυνατά θέματα, Γιώργο. Ναι. Και σε περιμένω στην Λάρισα διακαώς όλη η παρέα, όλο το team, γιατί σε έχουμε ανάγκη. Σου είπα, είσαι κεφάλαιο για την, να το πω έτσι, για την πατρίδα. Ξέρω τι λέω. Το ξέρω. Ευχαριστώ, Λάμπρο. Και εντάξει, δεν θέλω τώρα να λέμε τέτοια πράγματα, αλλά σας ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικό αυτό. Γνωρίζεις τα έργα μου, γνωριζόμαστε. Θέλω να κάνουμε ένα δυνατό τηλεοπτικό πρόγραμμα και στο Άστρα TV με θέματα του πολιτισμού. Χρειάζεται συνεργασίες. Χρειαζόμαστε συνεργασία και εμείς μαχόμαστε εδώ με τον κ. Ατζακλή να κρατήσουμε αυτή την εκπομπή. Ο κόσμος διψάει. Μπορούμε, επειδή και εμάς διαδικτυακά μπορείς να μας δεις και οι φίλοι που μας. Θεσσαλονίκη, πώς, πού είναι. Και Θεσσαλονίκη, μάλιστα, μας Κυριακή βράδυ, 12 το βράδυ. Σε ποιο. Το κανάλι 9 Θεσσαλονίκης μας κάνει αναμετάδοση. Και διαδικτυακά μέσα από το ιστοσελίδα του σταθμού του καναλιού 9. Άρα λοιπόν να συνεργαστούμε, να συνδεθούμε, γιατί μόνοι μας είναι δύσκολα τα πράγματα, δύσκολη κατάσταση και ουσιαστικά δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Γιώργο μου, καλέ μου φίλε, εγώ ασχολούμαι πολλά χρόνια με τον πολιτισμό, γιατί σαν ζωγράφος έχω 120 εκθέσεις από τον κόσμο, έχω συγγραφική δουλειά, 4 ποιητικές συλλογές, ποίηματα, λυρικά, ερωτικά. Τελευταία δουλίτσα μου είναι η Φεγγαρόστρατα, την οποία θα ήθελα πολύ να την παρουσιάσεις εσύ προσωπικά. Ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου. Στην Αθήνα βεβαίως. Και θα το δούμε στην πορεία. Θα συνεργαστούμε. Είμαι στη διάθεσή σας, τι να πω. Θα αρχίσουν οι διαλέξεις. Θα συνεργαστούμε και όλα αυτά θα γίνουν και όταν έρθεις και στην Αθήνα, θα έρθεις και στη δική μας εδώ εκπομπή με τον κύριο Ατζακλή που παρουσιάζουμε για τον Πλάτο, Αριστοτέλη. Και πριν κλείσουμε, μου έκανε εντύπωση που. Όταν επικοινωνήσαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι επειδή το διδακτορικό μου είναι στον Πλωτίνο, μιλάω και τον νεοπλατωνισμό, έχω γράψει διδακτορικό, βιβλία, άρθρα, και ότι είχες παρουσιάσει και το θέμα του νεοπλατωνισμού. Βεβαίως. Εμένα μου έκανε εντύπωση ιδιαίτερα η έννοια του καλού, και θα μείνω εκεί γιατί θέλω να το παρουσιάσουμε αυτό στην πόλη της Λάρισας, σε ένα εξαιρετικό χώρο του ΟΗΛ, τελευταίως έχει, να το πω έτσι, χτιστεί.
Παρουσιάσαμε τον Πλωτίνο με τον κύριο Γιώργο Καραμανόλη στο θέατρο του Μήλου. Α, στο θέατρο, ναι, κατάλαβα. Βέβαια. Κάνετε ένα κατάμεστο θέατρο και βεβαίως η πόλη σας σε γνωρίζει, Γιώργο μου, και σε αγαπά. Να είσαι καλά, Λάμπρο μου. Το γνωρίζει πολύ καλά και τον εκτιμά, να είσαι σίγουρο γι' αυτό. Να είσαι καλά, Λάμπρο μου, θα επικοινωνήσουμε πάλι και αναμένουμε έτσι μια όμορφη, επικοδομητική, πνευματική συνεργασία με τα θέματα αυτά, γιατί ο κόσμος το έχει ανάγκη να συμπράξουμε όλοι μαζί και να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ και για την επικοινωνία και θα υπάρξει και συνέχεια στην επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ από την Αθήνα. Από καρδιά σας ευχαριστώ, Γιώργο. Από καρδιά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Ναι, κύριε Τσακλή, λέγατε λοιπόν, θέλετε να αναλύσετε λίγο αυτό που μας είπατε πριν. Ναι. Είχαμε μείνει μόνο. Ναι, ναι, πείτε μας ποιο το νόημα. Για την αθεία μου είχε πει κάποιος προχθές και θέλω να το απαντήσω έτσι μονολεκτικά. Εάν η αθεία ήταν πραγματική, αν ήταν πραγματική η αθεία, τότε οι άθεοι δεν πρέπει να αλλάζανε ρότα. Όλοι μας βλέπουμε ότι αράζουν πολλές φορές και μερικοί άθεοι γίνονται ένθεοι κλπ. Το αντίθετο σπανιότερα, ότι κάποιος έχει βρει το Θεό δεν τον χάνει εύκολα. Αλλά αν τον έχει βρει, μπορεί να τον βρει το Θεό και από άθεος που έχει δηλώσει μετά να πει ότι εγώ πιστεύω, έτσι δεν είναι. Εξάλλου σε ένα αεροπλάνο που πέφτει, όλοι δεν υπάρχει κανένας άθεος μέσα. Όταν πέφτει το αεροπλάνο, άθεος στο αεροπλάνο μέσα δεν βρίσκεται. Και αυτό λέει πολλά. Διότι ο άνθρωπος φαίνεται στην ανάγκη. Λίγο πριν το θάνατό του, να δούμε τι απόψεις έχει εκείνη την ώρα, πώς βλέπει τα πράγματα, ή όταν πέφτει, είπαμε, το αεροπλάνο. Λοιπόν, έχουμε τρεις ερωτήσεις. Αν μπορέσουμε να απαντήσουμε, αγαπητοί. Ναι, για να προλάβουμε και το Ευαγγέλιο. Ναι, λοιπόν, να προλάβουμε το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν αποδείξεις στην ύπαρξη του Θεού, είπατε και απαντήσατε και πριν στην πορεία. Αποδείξεις υπάρχουν από τα θαύματα και από τους Αγίους, έτσι που τους χαριτώνει ο Θεός και κάνουν τα θαύματα αυτά, και από τις προφητείες. Δεν είναι απόδειξη ότι υπάρχει Θεός τη στιγμή που έχουμε μια προφητεία για τον Μέγα Αλέξανδρο, για τον Μέγα Αλέξανδρο που λέει ο Μέγας Αλέξανδρος, που λέει μάλλον ο προφήτης ότι ο Μέγας Αλέξανδρος θα κυριαρχήσει στους Πέρσες και ότι κατάγεται από τις Αίγες της Μακεδονίας. Δεν είναι αυτό ένα χτύπημα για τον αθεϊσμό, να αφυπνιστούν και να καταλάβουν μα πώς ήξερε αυτός ο άνθρωπος 200-300 χρόνια πρώτου Μεγάλου Αλεξάνδρου ότι ο Μέγας Αλέξανδρος θα γεννηθεί, θα υπερισχύσει των Περσών και όχι μόνο αυτό, και ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι θα χωριστούν οι αυτοκρατορίες του, θα χωριστεί σε τρία κομμάτια. Ναι. Είναι η προφητεία αυτή του Δανιήλ που λέει, συγγνώμη, σε τέσσερα βασίλεια, σε τέσσερα βασίλεια. Θα γίνουν τέσσερα βασίλεια. Ένα δεν το κράτησε αυτό, το κράτησε ο επίγονός του και τα άλλα τρία μοιραστήκαν στους στρατηγούς του. Έτσι. Αυτό είναι αρκετό για τον νοήμον άνθρωπο να τον συγκλονίσει και να πει πώς προφητεύτηκε ο Μέγας Αλέξανδρος 300 χρόνια πριν εμφανιστεί. Γιατί, πώς βρήκε αυτός ο άνθρωπος, τι θα γίνει. Και δεν είπε μόνο αυτό, αλλά είπε ότι θα πεθάνει νωρίς και θα αφήσει σε επιγόνους του, όχι απογόνους του, επιγόνους του, τα τέσσερα αυτά του βασίλεια. Αυτό λοιπόν είναι ένα χτύπημα προς την άγνοια της αθείας, να δει τα πράγματα πιο σωστά και να μην κρύβει το κεφάλι της η αθεία μέσα στο χώμα και να λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα απ' έξω. Οι προφητείες για τον Χριστό. Υπάρχουν, όπως γνωστό, 300 προφητείες για τον Χριστό. Ο Δαβίδ τον έχει φωτογραφίσει τον Χριστό. Τον έχει φωτογραφίσει τον Χριστό σαν να τον ευλέπει σε ένα βίντεο. Και λέει, τον σταυρώνουν ανάμεσα σε δύο κακούργους. Πώς το βρήκε αυτό? Ναι. Του δίνουν ξύλι όταν διψάει. Πώς το βρήκε αυτό? Του μοιράζουν τα ρουχάκια για το τελευταίο ρούχο, γιατί βάζουν κλήρο. Θα γίνει σεισμός, λέει μετά από αυτό το. Και ο ήλιος θα σκοτιστεί. Πώς τα ξέρει όλα αυτά ο Δαβίδ? Που τα είχε δείξει ο Θεός ασφαλώς, διότι μόνο ο Θεός ξέρει το μέλλον και τι θα γίνει στο μέλλον. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει Θεός, δίνει στους προφήτες τους προφητείες, έρχονται οι προφητείες και μετά εμείς πραγματικά λέμε ότι δεν μπορούσε παρά να ήταν αληθινή η προφητεία αυτή, αφού προέρχεται από το Θεό. Έτσι και δίνεται στους προφήτες. Τι τύχη είχαν οι προφήτες, οι περισσότεροι τους σκοτώναν. Τον Ισαΐα τον επριονίσανε. Τον Εζεκιήλ τον ρίξανε σε ένα βόθρο. Άλλον τον εγκοματίασαν με ένα μπαλντά. Τον κόψανε παϊδάκια. Ναι, ναι, ναι. Αυτή ήταν η τύχη των μεγάλων προφητών του Ισραήλ και τον Χριστό τον σταυρώσαν. Το σταυρώσαν. Ένας άλλος φίλος ρωτάει. Κινδυνεύεις όταν λες την αλήθεια. Έτσι είναι. Ένας άλλος φίλος ρωτάει από μια άλλη περιοχή αν πιστεύουμε στην ιερά παράδοση.
τη σχέση της Ιεράς Παράδοσης με το Ευαγγέλιο, ποιο είναι πιο έγκυρο, το Ευαγγέλιο, η Ιερά Παράδοση. Και τα δύο είναι. Και τα δύο και συνδυασμός. Είναι έγκυρα και συνδυασμός είναι. Η Παράδοση είναι τα ιστορικά γεγονότα που συμβαίνουν στην Εκκλησία. Ναι. Αν δεν είχαμε τις πράξεις των Αποστόλων, δεν θα είχαμε παράδοση του πώς η Εκκλησία έδρασε τα πρώτα χρόνια μετά τον Χριστό, δηλαδή τους πρώτους 30 χρόνες. Και τα πρώτα 30 χρόνια, κύριε Φουντουλάκη, κύριε καθηγητά, δεν υπήρχε γραπτή παράδοση στην πρώτη Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Η γραπτή παράδοση άρχισε το 61-62 μετά Χριστόν. Την έγραψε, το πρώτο Ευαγγέλιο που έγραψε δηλαδή, ο Ματθαίος το έγραψε στο 61 μετά Χριστόν. Ναι. Άρα μέχρι το 61 από το 33 έχουμε μεσολάβηση 29 ετών. Ναι. Αυτά τα 29 χρόνια οι Απόστολοι εδίδασκαν τον κόσμο και έλεγαν για τον Χριστό ότι τον είδαμε, ότι μας είπε εκείνα και εκείνα και εκείνα. Στο όρος μας έκανε μια ομιλία που είπε αυτά, θεράπευσε αυτούς και αυτούς, ανέστησε εκείνους και εκείνους, ανέστησε τον Λάζαρο κλπ. Ναι. Προφορικά τα λέγανε. Βέβαια μερικοί τα σημειώνανε στα τετράδια τους. Αλλά η συνολικότητα των Ευαγγελίων ήρθε κατόπιν. Άρα λοιπόν η παράδοση είναι και αυτή σπουδαίο πράγμα. Ναι, και συνδυασμός. Η ζωντανή διοίκηση της Εκκλησίας. Γιατί υπάρχουν στοιχεία, πριν περάσουμε στην τρίτη ερώτηση. Εκείνοι που αρνούνται την παράδοση δεν κάνουμε καλά. Είναι σωστό και επίσης υπάρχουν και στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν στο Ευαγγέλιο, υπάρχουν στην παράδοση. Έτσι είναι. Όχι όμως δεν μπορούμε μόνο την παράδοση να έχουμε, αλλά συνδυασμός πραγμάτων και στοιχείων και μας βοηθάει πολλές φορές και στην παράδοση να βγάζουμε διάφορα σημαντικά συμπεράσματα. Και υπάρχει και μια άλλη ερώτηση ενός άλλου φίλου που λέει: υπάρχει η Ουράνιος Βασιλεία επί της γης. Δηλαδή, από πού ξεκινάει η Ουράνια Βασιλεία? Η Ουράνιος αυτή βασιλεία λοιπόν ξεκινάει από εδώ, αγαπητοί φίλοι. Έτσι. Έχουμε μια πρόγευση των καταστάσεων του Παραδείσου και της Κόλασης από αυτή τη ζωή. Δεν είναι κάτι το οποίο ξαφνικά γίνεται και κάποιες καταστάσεις όπου θα τις γευτούμε ξαφνικά. Υπάρχει κρίση, ο Θεός είναι δίκαιος. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Θα ήταν ένας Θεός άδικος αν βγάζαμε την κρίση. Και πολλές φορές σήμερα υπάρχει μια άποψη που κυκλοφορεί παντού ότι ο Θεός είναι αγάπη, όλα τα συγχωρεί. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Ό,τι και να κάνουμε, θα συγχωρέσει ό,τι και να συμβεί σε αυτή τη ζωή. Συγχωρέσει εφόσον μετανοεί ο άνθρωπος. Υπάρχει η μετάνοια, υπάρχει η κάθαρση, η ειλικρινής μετάνοια. Έτσι, ειλικρινής μετάνοια. Βεβαίως και καταλήγοντας, ξεκινάει από αυτή τη ζωή η χαρά. Βλέπουμε τους μεγάλους γέροντες, κυρία Τσακλή, το γιο του Πορφύρου που είχε μία χαρά, μία αισιοδοξία, μία ελπίδα. Παρόλο που όλοι αυτοί ήσαν άρρωστοι και είχαν ασθένειες, είχαν αρρώσει, είχαν πόνο, είχαν σωματικό πόνο, είχαν υλικό πόνο, όμως είχαν μία χαρά, μία αισιοδοξία, ήταν κοντά στην ομορφιά. Μίλησαν και προσδιορίζαν την ομορφιά και το κάλλος, κάτι που και ο Πλωτίνος έχει γράψει, που μιλάει για τις ενεάδες του Πλωτίνου, είναι η διδακτορική μια τριβή που, όπως ακούσατε, που μετά έγραψα και βιβλία και ένα σημαντικό βιβλίο για τον Πλωτίνο, φύση και σιωπή στον Πλωτίνο. Θέλω να συμπληρώσετε, λοιπόν, να περάσουμε η βασιλεία, στο Ευαγγέλιο. Ναι, να συμπληρώσω ελάχιστο. Ναι, πείτε μας. Πολύ ωραία τα είπατε και δεν θα μπορούσα να συμπληρώσω τίποτα, αλλά ένα ελάχιστο θα μπορούσα να πείτε μας, σας ακούμε. Πάνω σε αυτό. Η βασιλεία του Θεού αρχίζει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και σχηματίζεται από την πίστη του προς τον Χριστό. Και η πίστη αυτή γίνεται περισσότερο δυνατή με την Ανάσταση του Χριστού. Εκείνο που ενεθάρρυνε περισσότερο τους Αποστόλους, να ξέρετε, δεν ήταν τα περιστατικά και αυτή, αλλά η Ανάσταση του Χριστού. Όταν αναστήθηκε ο Χριστός και πήγε μπροστά τους και τον είδαν αναστημένο, τότε η πίστη τους ήταν ακράδαντη, τελειωτική. Τότε η πίστη τους έγινε μόνιμη, ισχυρή, αδιαφιλονίκητη, τρομερή. Διότι είδαν αναστημένο τον Χριστό. Δεν μπορούσε κανένας να τους πάρει αυτό το πράγμα από μέσα τους. Δηλαδή, κανένας πια δεν μπορούσε. Και γι' αυτό έδωσαν και τη ζωή τους. Αν δεν είχαν δει τον Χριστό αναστημένο, είναι αμφίβολο αν θα δίδασκαν ή αν θα έδιναν τη ζωή τους για κάτι το οποίο δεν θα πίστευαν. Μάλιστα λέει κάποιος, νομίζω ο Χριστός όμως το λέει, ότι αν θα πρέπει να τον εμισούσαν αν δεν αναστηνόταν ο Χριστός. Γιατί τους είχε πει τόσα πράγματα. Τους είχε τάξει τη βασιλεία του Θεού. Τους είχε πει: εγώ θα σας πάω κοντά στον Πατέρα. Εγώ θα αναστηθώ. Εγώ θα έρθω να σας δω μετά το θάνατό μου κλπ. Αν δεν τα πραγματοποιούσε αυτά, θα είχαν λόγο οι μαθητές να δώσουν τη ζωή τους. Δεν ήταν τρελοί. Δεν ήταν. Έτσι είναι, κύριε Τζακλή. Ναι, ήταν άνθρωποι κανονικοί, σαν και εμάς. Για να δούμε λοιπόν αυτό που μου καθιερώσει κάθε Παρασκευή. Να δούμε. Θα ρίξουμε και μια ματιά στο Ευαγγέλιο. Ναι, μια ματιά και να δούμε το βασικό νόημα του Ευαγγελίου που θα ακούσουμε μέσα από την Εκκλησία μας. Λοιπόν, είναι κατά Λουκάν το 1ο κεφάλαιο και στο στίχο 1-10. Ναι. Συνεκάλεσε τότε ο Ιησούς τους 12 μαθητάς του και τους έδωσε εξουσία και δύναμη επάνω σε όλα τα δαιμόνια. Ναι.
και το χάρισμα να θεραπεύουν όλες τις νόσους και τις αρρώστιες δηλαδή. Νόσος είναι η αρρώστια. Ναι, ναι. Και τους έστειλε να κηρύττουν για τη Βασιλεία των Ουρανών και να θεραπεύουν όλους τους ασθενούντας. Κοιτάξτε, σε δύο στήλους στηρίχθηκε όλη αυτή η ενέργεια. Ένα το θαύμα και ένα η θεραπεία. Ναι. Και ένα το θαύμα, ένα το κήρυγμα, πρώτο το κήρυγμα και μετά η θεραπεία. Το θαύμα της θεραπείας. Διότι με το κήρυγμα καταλαβαίνουν, κύριε Φουντουλάκη, οι νοήμονες άνθρωποι και δεν χρειάζονται θαύματα αυτοί για να καταλάβουν ούτε ότι ο Χριστός είναι ένας υπέροχος ομιλητής, ένας αληθινός θεάνθρωπος ομιλητής, διότι όταν άκουσαν τον Χριστό οι ίδιοι Φαρισαίοι, οι καλοπροαίρετοι, είπαν δεν έχει ξαναμιλήσει άνθρωπος έτσι όπως αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχει ξαναμιλήσει, δεν έχει ξανακουστεί ποτέ. Τέτοιος λόγος είχε τόση γλυκύτητα, τόση πειθό, τόση εφράδια, τόση καθαρότητα το πρόσωπο, τα μάτια και ο λόγος του Χριστού που έκανε φοβερή εντύπωση στους καλοπροαίρετους. Εκείνοι όμως που ήταν σκοτισμένοι λέγανε ότι με τη δύναμη του Σατανά μιλάει αυτός. Και τους είπε επίσης να μην πάρετε τίποτα μαζί σας, ούτε ραβδιά, ούτε πύραν. Πύρα είναι ο σάκος, οι τσάντες που παίρνουν οι ταξιδιωτικές, ναι, λέγεται πύρα, έτσι. Ούτε ψωμί, ούτε χρήματα, ούτε δύο ρούχα, δύο χιτώνες δηλαδή για να συναλλάζετε. Τους έστειλα δηλαδή έτσι σκέτους, όπως πηγαίνει κανείς για μια ημερήσια εκδρομή που θα έλεγε κανείς. Και σε οποιοδήποτε σπίτι μπείτε, εισέλθετε, εκεί να μένετε. Εκεί μόνο, και από εκεί μόνο να βγαίνετε. Και όσοι δεν σας δέχονται, όταν εξέρχεστε, συγγνώμη, από την πόλη εκείνη, αποτινάξατε και την σκόνη, τον γονιορτό, λέει, ναι, από τα πόδια σας. Σαν του λέει δηλαδή ότι και τη σκόνη που πήραν τα πόδια μου, σας την επιστρέφω. Δεν θέλω τίποτα από εσάς. Είναι μια διαμαρτυρία αυτό, ένας τρόπος διαμαρτυρίας. Και αφού ξεκίνησαν οι Απόστολοι, περνούσαν τα χωριά και κήρυταν το Ευαγγέλιο και θεράπευαν παντού τους ασθενείς. Είδατε ότι τώρα μέσω του Χριστού γίνονται αυτές οι θεραπείες από ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν να κάνουν θεραπείες, αλλά ο Χριστός ενεργεί δια των Αγίων του. Ναι. Ο Θεός ενεργεί δια των Αγίων του. Άκουσε δε ο Ηρώδης ο Τετράρχης, ο δολοφόνος του προδρόμου, για τον Ιησού και απορούσε, διότι ελέγετο από μερικούς ότι είναι ο Ιωάννης που αναστήθηκε. Ναι. Δεν μπορεί να αναστηθεί ο Ιωάννης. Από νεκρούς, από τους νεκρούς. Και ότι έκανε θαύματα. Και από άλλους ότι εμφανίστηκε ο Ηλίας. Του είπανε δηλαδή του Ηρώδη, έχει ξανάρθει ο Ηλίας. Ο Ηλίας, ναι, ήταν ένα πρόσωπο που θα ξαναρχόταν δεύτερη φορά στη γη. Ή κάποιο άλλο προφήτη αναστήθηκε και τότε είπε ο Ηρώδης τον Ιωάννη, εγώ τον αποκεφάλισα. Ποιο να είναι αυτό, ναι, για τον Χριστό, που εγώ ακούω και ενεργεί τέτοια και παράδοξα έργα, ποιος να είναι αυτός, και ζητούσε να δει τον Ιησού. Και όταν επέστρεψαν από την περιοδία τους οι Απόστολοι, του διηγήθηκαν του Ιησού όσα έκαναν. Και αφού τους παρέλαβε εκείνος, απεσήρθη ιδιαιτέρως με αυτούς σε κάποιο ερημικό μέρος, πλησίον της πόλεως που λέγεται Βυθαϊσδά. Αυτή η πόλη, ναι, την χρησιμοποιούσε πολλές φορές για να προσεύχεται ή να πηγαίνουν και να ξεκουράζονται οι μαθητές του μετά από πολύ ωραίες περιοδίες και οι περιοδίες αυτές ήταν πάρα πολύ κουραστικές. Φανταστείτε ότι εκτός από αυτούς που θεράπευε ο Χριστός, ένας αριθμός ανθρώπων πήγαινε και έπεφτε πάνω στον Χριστό να τον ακουμπήσει μόνο, ναι, ναι, ναι. Όπως εκείνη που έπιασε το κράσπεδο του φορέματος του Χριστού, ναι, και θεραπεύτηκε. Αλλά άλλοι πήγαιναν κατευθείαν πάνω να τον πιάσουν. Οπότε ήταν ένας συνοστισμός όπου πήγαινε ο Χριστός και ήταν κουραστικό. Δεν τους έμενε καιρός ούτε να φάνε και γι' αυτό μερικές φορές πηγαίνανε κάπου σε ένα ερημικό τόπο να μην ξέρουν που είναι για να ξεκουράζονται. Βλέπετε τι τράβηξε και ο Χριστός, ναι, για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, με πόσες θυσίες, ναι, με πόσες αντίξωες συνθήκες εκεί πέρα, πεζοπορίες, δεν υπήρχαν τα μέσα και όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά, κύριε Τσακλή, μιλάμε σήμερα, κύριε Τσακλή, μιλήσαμε για την θέωση του ανθρώπου, πώς μπορεί να ανέβει ουσιαστικά ο άνθρωπος στον ίδιο το Θεό, στο αγαθό. Μας είπε ωραία πράγματα ο κύριος Τσακλής. Ο κύριος Τσακλής, μπορείτε να παρακολουθήσετε και στην Πυριακή Εκκλησία. Είστε το βράδυ. Κάθε βράδυ, 12.30 ώρα, έχουμε εκπομπή στην, ναι, Πυριακή Εκκλησία. 91,2. Διαδικτυακά τώρα πια σε όλο, όλο τον κόσμο μπορεί, ναι, να σας παρακολουθήσει, ναι, κάποιος, κύριε Τσακλή. Και επειδή μιλάμε για την εξύψωση του νοός, μπορείτε να βοηθηθείτε και μέσα από βιβλία και πνευματικά αναγνώσματα. Βλέπουμε λοιπόν Επιτροχάδιν και τα βιβλία, η Ουσία και Αθανασία της Ψυχής, το επόμενο βιβλίο Η Έννοια του Χρόνου στο Αρχαίο Φιλοσοφικό Στοχασμό, το επόμενο βιβλίο Φύση και Σιωπή στον Πλωτίνο, το επόμενο βιβλίο Αρχαία Φιλοσοφία και Πατρική Θεολογία και τέλος το τελευταίο βιβλίο Θέματα Μεθοδολογίας και Φιλοσοφίας Ιστορίας.
μπορούμε να ανέβουμε, να ανέλθουμε, να τελειοποιήσουμε την ανθρώπινη φύση μέσα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Σκοπός της ζωής μας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι να κάνουμε το καλό. Υπάρχει μια αντίρροπη μάχη, μια δυσόπιτη μάχη, αντίρροπες δυνάμεις, αντισόπιτη μάχη μεταξύ του καλού και του κακού. Όλα αυτά επισυμβαίνουν και αν θέλετε μπορούμε να συνεργαστούμε και να στηρίξετε όλοι εσείς αυτή την εκπομπή, κυρία Τζακλή, ναι, στο τηλέφωνο που βλέπετε. Για να βλέπετε και οι ανθρώπους να έρθουν εδώ. Περισσότερες ώρες, περισσότερες φορές και σε μεγαλύτερη γκάμα και θεμάτων. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Χαίρετε.